νέα γενιά δεν λύγησε ποτέ. Τότε με την όγκνε και τώρα με την κνέ. Καλημέρα. Με τη σημερινή τοποθέτηση της θημητικής πλακέτας και την ηρωική δράση της ΟΚΝΕ που ιδρύθηκε σε αυτήν εδώ την οδό, πρώην Ιταλίας, νυν 28 Οκτωβρίου, η οργάνωση περιοχής κεντρικής Μακεδονίας της ΚΝΕ, το κόμμα μας, το ΚΚΕ, τιμά τα 100 χρόνια από την ίδρυση της πρώτης κομμουνιστικής νεολαίας στη χώρα μας, με πρωτοβουλία τότε του κόμματός μας, του ΣΕΚΕ, που αποτέλεσε τη συνένωση των σοσιαλιστικών νεολαίων και πιο συγκεκριμένα την μετεξέλιξη της ΟΣΕΝΕ, που δρούσε εκείνη την περίοδο, 4 χρόνια μετά την ίδρυση του κόμματός μας το 1918, του ΣΕΚΕ, που αργότερα μετονομάστηκε σε ΚΚΕ. Η ΟΚΝΕ ήταν λενινιστικό μαχητικό σχολείο νέων κομμουνιστών που διαμόρφωσε χιλιάδες μέλη και στελέχη του ΚΚΕ, ανώνυμους και επώνυμους ήρωες, ορισμένες από τις πιο ένδοξες μορφές του κομμουνιστικού κινήματος στη χώρα μας, όπως ο Χρήστος Μαλτέζος, ο Νίκος Ζαχαριάδης, ο Άρης Δολιχιώτης, η Λέκτρα Αποστόλου, η Άβρα Παρτσαλίδου, ο Ναπολέος Σουκατζίδης και πολλοί ακόμα. Η ΟΚΝΕ πρωτοστάτησε από τα πρώτα της χρόνια, από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής της στο πλευρό του κόμματος σε όλες τις μικρές και μεγάλες μάχες του εργατικού λαϊκού κινήματος. Μέσα από την πρωτοπόρα δράση, κάτω από όλες τις συνθήκες, διαπαιδαγωγούσε τα μέλη της με τις αρχές και τα ιδανικά του μαρξισμού-λενινισμού και του προλεταριακού διεθνισμού, την προλεταριακή ηθική, τη βαθιά αγάπη για την εργατική τάξη. Ήταν ξεχωριστή η συμβολή της στα πρώτα βήματα και στους μεγάλους εργατικούς αγώνες τις δεκαετίες του 20 και του 30 του Μεσοπολέμου στο πλευρό του κόμματος. Ήταν διακριτή η συμβολή της στην ανάπτυξη των πρώτων αγώνων των φοιτητών, στο στήσιμο κόκκινων πυρήνων μαθητών, στη μαχητική ανυπότακτη στάση των νέων κομμουνιστών και συνολικά της νεολαίας της εργατικής τάξης μέσα στον αστικό στρατό. Έτσι, στις γραμμές της διαμορφώθηκαν αγωνιστές σεμνοί, ταγμένοι στο σκοπό της επαναστατικής ανατροπής, αφοσιωμένοι στην ιστορική αποστολή της εργατικής τάξης. Η άμεση σχέση της ΟΚΝΕ με τις οργανώσεις του ΚΚΕ, η καθοδήγηση των νέων κομμουνιστών με το ίδιο το παράδειγμα των μελών και στελεχών του κόμματος, αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για τη διαπαιδαγώγηση των νέων επαναστατών που πήραν τη σκυτάλη του ΚΚΕ στα χέρια τους, συνέχισαν την ηρωική του παράδοση, στάθηκαν άξιοι αιμοδότες του. Για τα στελέχη της ΟΚΝΕ, σπίτι τους ήταν όλη η Ελλάδα, οπουδήποτε είχε ανάγκη τη συμβολή τους η οργάνωση. Υπάρχουν πάρα πολλά χαρακτηριστικά παραδείγματα, όπως αυτό του Αρίστου Βασιλιάδη, που έγινε μέλος της ΟΚΝΕ στα 15 του το 1925, πρώτη φορά πιάστηκε από τη χωροφυλακή το 1926, στο γιορτασμό της εργατικής πρωτομαγιάς. Το 28 συνελήφθη και καταδικάστηκε μαζί με άλλα 9 μέλη της Επιτροπής Εργαζόμενης Νεολαίας Αθηνών σε 1,5 χρόνο φυλακή και εξορία. Αποφυλακίστηκε τέλη του 1929, ξανασυνδέθηκε με την οργάνωση στην Αθήνα. Το Μάρτιο του 1930 εκλέγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της ΟΚΝΕ. Τον ίδιο μήνα πιάνεται ξανά σε μια συγκέντρωση για την κομμούνα του Παρισιού. Μέσα από τη συμπλοκή του με καφιέ καταδικάζεται σε 6 μήνες φυλάκιση στο Ιτζενίν. Το 1931 εκλέγεται γραμματέας της οργάνωσης Αθήνας της ΟΚΝΕ. Όσο ήταν φαντάρος με εντολή του γραφείου της ΟΚΝΕ, λιποτακτή και πάει στη Θεσσαλονίκη για να λάβει χρέη γραμματέας στην Κομμουνιστική Νεολαία Θεσσαλονίκη. Μετά από ένα δίμηνο πιάνεται, λιποτακτεί ξανά, το 32 να λαμβάνει γραμματέας Κομμουνιστικής Νεολαίας Πειραιά. Εκεί πιάνεται αλλά αφήνεται ελεύθερος και με εντολή της οργάνωσης αναλαμβάνει κρέη γραμματέα στην Κομμουνιστική Νεολαία Καβάλας μέχρι τον Αύγουστο του 1933. Το 1933 με πρόταση του πολιτικού γραφείου εκλέγεται γραμματέας του γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΚΝΕ, αλλά σε λιγότερο από ένα μήνα συλλαμβάνεται και πάλι και έτσι τον διαδέχεται ο Νίκος Αφουρτζής. Αποφυλακίζεται το 1933 και το Δεκέμβρη του 1934 με απόφαση του πολιτικού γραφείου πηγαίνει καθοδηγητής της κομματικής οργάνωσης του Βόλου. Αντίστοιχη πορεία υπηρετώντας το κατήφον του κόμματος ακολουθεί μέχρι και το 1948, οπότε και εκτελείται στη Θεσσαλονίκη. Μπροστά στους στρατοδίκες του διάλεξε το θάνατο με τη φράση «Δεν αναγνωρίζω κανένα νόμο σας, ούτε το κράτος σας, γιατί όλα αυτά είναι παράνομα».
Αυτό το παράδειγμα, όπως και δεκάδες άλλα παραδείγματα αγωνιστών που διαπαιδαγώγησε μέσα από τις γραμμές της ΙΟΚΝΕ, είναι παραδείγματα που εμάς τους νέους κομμουνιστές μας εμπνέουν στο σήμερα. Τα χρόνια της εμπλοκής της Ελλάδας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, της Ιταλικής και Γερμανικής κατοχής, το ΚΚΕ, ήδη χτυπημένο από τη μεταξική δικτατορία, ήρθε αντιμέτωπο με νέες σύνθετες συνθήκες και απαιτητικά καθήκοντα. Κατόρθωσε όμως να μείνει όρθιο, να καθοδηγήσει και να βαδίσει επικεφαλής των εργατικών λαϊκών μαζών στην πάλη για την αποτείναξη του ναζιστικού ζυγού, να πρωτοστατήσει στις μεγάλες μάχες του λαού μας και σε φάσεις όξης ταξικής πάλης. Το Σεπτέμβριο του 1941, η 7η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ συζήτησε την ίδρυση Εθνικοαπελευθερωτικού Μετώπου για την ανάπτυξη πρακτικής δράσης κατά των δυνάμεων κατοχής. Στις 27 Γενάρη του 1941 ιδρύεται το ΕΑ. Στις 14 Γενάρη του 1943 αποφασίστηκε η ενοποίηση των οργανώσεων νεολαίας και στο πλαίσιο αυτό ιδρύθηκε η ΕΠΟΝ. 23 Φλεβάρη του 1943, που σε λίγους μήνες θα γιορτάσουμε τα 80 χρόνια από την ίδρυσή της, που συνοδεύτηκε από την αρνητική όμως απόφαση, όπως εκτιμάμε σήμερα, αυτοδιάλυσης της ΟΚΝΕ. Η ΕΠΟΝ έγραψε απαράμιλες σελίδες ηρωισμού, μέσα στις γραμμές της διαμορφώθηκαν χιλιάδες ανταρτόπουλα, αιμοδότες του ένοπλου αγώνα του ΕΑ Μελάς και μετέπειτα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, του Εργατικού Λαϊκού Κινήματος συνολικά. Είχε προηγηθεί το Μάρτιο του 1936 απόφαση της Γραμματείας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κομμουνιστικής Διεθνούς να μετατραπούν αυτές τις κομμουνιστικές οργανώσεις της νεολαίας σε πλατιές μαζικές οργανώσεις της εργαζόμενης νεολαίας, εξωκομματικές αλλά και επαναστατικές στην ουσία της υπόθεσης οργανώσεις. Οι λόγοι για αυτή την απόφαση πρέπει να αναζητηθούν στην πορεία διαμόρφωσης της στρατηγικής της Κομμουνιστικής Διεθνούς ανάμεσα στον Α και τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η περίοδο εκείνη το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα βρέθηκε σε μια νέα φάση, στην οποία η επαναστατική άνοδος του 17 με 19 διαδέχτηκε υποχώρηση του επαναστατικού κινήματος. Παράλληλα, τη δεκαετία του 30, το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα βρέθηκε αντιμέτωπο με την άνοδο του φασισμού και την πορεία προς ένα νέο παγκόσμιο πόλεμο, την ώρα που ακόμη ήταν νοπές οι πληγές από τον αιματηρό πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Τα κομμουνιστικά κόμματα διεθνώς χρειάστηκε να διαμορφώσουν πολιτική που να προωθεί τη σύνδεσή τους με τις εργαζόμενες μάζες, τη συσπήρωση δυνάμεων στον αντικαπιταλιστικό αγώνα σε συνθήκες πρωτόγνωρες για αυτά. Συνθήκες που δεν ευνοούσαν την άμεση επαναστατική ανατροπή, τη σοσιαλιστική επανάσταση. Σε έδαφος αυτών των προβλημάτων που απαιτούσαν επίλυση με ανάπτυξη του θεωρητικού προστασίου των κομμουνιστών, αναπτύχθηκε διαπάλη γύρω από τα ζητήματα στρατηγικής σημασίας στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα, την κομμουνιστική διεθνή. Η ηρωική δράση της ΕΠΟΝ δεν μπορεί να καλύψει την αντικειμενική ανάγκη ύπαρξης επαναστατικής νεολαίας του ΚΚΕ σε όλες τις συνθήκες. Νεολαίας δηλαδή που όπως και τότε, έτσι και τώρα και σήμερα πρέπει να διαπαιδαγωγεί τα μέλη της στην αυριανή βάρδια της εργατικής τάξης με τα ιδανικά και τις αξίες του αγώνα για την επαναστατική ανατροπή, του συστήματος της εκμετάλλευσης, της βίας, των πολέμων, των κρίσεων. Μια οργάνωση δηλαδή που θα αποτελεί Επαναστατικό Σχολείο Διαμόρφωσης Νέων Κομμουνιστών. 25 χρόνια αργότερα, την ίδρυση της ΕΠΟΝ, το 1968 ιδρύεται η ΚΝΕ και έρχεται να καλύψει αυτή την ανάγκη μετά από απόφαση του κόμματος. Η ΚΝΕ είναι συνεχιστής της ηρωικής ΟΚΝΕ. Είναι κληρονόμος των πιο μαχητικών αγωνιστικών παραδόσεων της ΕΠΟΝ, της Δημοκρατικής Νεολαίας του Δημοκρατικού Στρατού, της αγωνιστικής δράσης νεολαίων κομμουνιστών κάτω από όλες τις συνθήκες σε μαζικές πολιτικές, κάτω από άλλες συνθήκες σε μαζικές πολιτικές οργανώσεις όπως η Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη. Ζητήματα δηλαδή που αποτυπώνονται και στον πρόλογο του καταστατικού της. Παραλαμβάνουμε τη σκητάλη ενός ολόκληρου αιώνα αγώνων και θυσιών του κόμματός μας. Συνεχίζουμε τη διαδρομή που χάραξαν οι προηγούμενες γενιές κομμουνιστών και άλλων λαϊκών αγωνιστών που έδωσαν και τη ζωή τους για την υπόθεση της εργατικής τάξης, για την υπόθεση της κοινωνικής προόδου. Φέτος, με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της ΟΚΝΕ, που σημάδεψαν κάθε μικρό και μεγάλο αγώνα της νεολαίας της εργατικής τάξης στις κρίσιμες δεκαετίες τις οποίες έδρασε, στο πλευρό του κόμματός μας η ΚΝΕ προχωράει στο 13ο συνέδριό της, με βασικό σύνθημα «Είμαστε η σπίθα που θα κάνει τα σκοτάδια φως». ΚΝΕ δυνατή παντού. Βαδίζουμε στον εορτασμό αυτών των μεγάλων επαιτίων, βαδίζουμε μαχητικά, συλλογικά μπροστά στο συνέδριό μας, στον πλευρό του κόμματός μας, μελετάμε την ιστορία του επαναστατικού εργατικού κινήματος στη χώρα μας και διεθνώς.
Εμπνεόμαστε, διδασκόμαστε, αντλούμε θάρρος και επαναστατική αισιοδοξία, βγάζουμε πολύτιμα συμπεράσματα για τη σημερινή μας πάλη. Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις στο πλευρό του κόμματος, με πρωτοπόρα στάση απέναντι στα λαϊκά προβλήματα, απέναντι στο σύστημα που γεννάει κρίσεις, πολέμους, φτώχεια, ανεργία. Με τόλμη και αντοχή στην πάλη για την ανατροπή της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, την οικοδόμηση της νέας κοινωνίας, του σοσιαλισμού, κομμουνισμού. Καλούμε όλους και όλες και εδώ, μέσα από την καρδιά της Θεσσαλονίκης, τους νέους, τις νέες, να έρθουν σε επαφή με τους νέους κομμουνιστές, να προμηθευτούν τις θέσεις του συνεδρίου μας, να δράσουμε από κοινού μαζί για όλα τα μεγάλα και μικρά προβλήματα που απασχολούν τη νέα γενιά. Καλούμε όλους και όλες σήμερα στις 7 η ώρα στο Αμφιθέατρο Τελετών της Παλιάς Φιλοσοφικής, στη μεγάλη πολιτική εκδήλωση με ομιλητή τον σύντροφο Νίκο Αμπατιέλο, γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, με θέμα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΟΚΝΕ, είμαστε η σπίθα που θα κάνει τα σκοτάδια φως. Με την παρουσίαση της σημερινής πλακέτας, δίνουμε συνέχεια στον πολύμορφο εορτασμό για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΟΚΝΕ, θυμάμε τους νεκρούς αγωνιστές της και παράλληλα ευχαριστούμε σε αυτή την προσπάθεια τον φίλο του κόμματος, Αλέξανδρο Σολομονίδη, που η πλακέτα είναι δωρεά. Θα ακολουθήσει κατάθεση λουλουδιών συμβολικά κάτω από την πλακέτα για όλους τους νεκρούς κομμουνιστές και κομμουνίστριες της Όκνου.